μου. Καλημέρα. Τι γίνεται, Πόπι? Ευχαριστώ, Τζούλια. Εσύ τι γίνεται? Ο πατέρας σου πού είναι? Μέσα είναι, ετοιμάζεται. Ακόμη δεν ετοιμάστηκε. Όπου να είναι, έρχονται οι επίσημοι. Στην κάμαρά του είναι. Μάλιστα. Καθίστε, παιδιά. Κάτσε, Τζούλια. Αλήθεια, σε ευχαριστώ κιόλας. Γιατί με ευχαριστείς? Για τον Κώστα. Που του διαθέτεις το αυτοκίνητό σου για να μην κουράζεται. Έτυχε να συναντηθούμε στον δρόμο μια-δυο φορές. Όπως χθες. Πήγαινα εγώ στην Κηφισιά, συναντάω και τον Κώστα που πήγαινε στους αμπελόκηπους. Και για να γλιτώσει την ουρά, είσαι πολύ ευγενής, Τζούλια. Δηλαδή χθες. Καλημέρα, Μεσπίνης. Καλημέρα. Ο παπάς. Μέσα είναι, περάστε. Ευχαριστώ. Γεια σου. Τι κάνεις, Άγγελε? Πολύ καλά, εσύ. Ο κύριος του Πάδης. Α, με τον κύριο του Πάδη νομίζω ότι γνωριζόμαστε. Πώς είστε, κύριε του Πάδη? Ευχαριστώ, εσείς. Πολύ καλά. Πολύ καλά. Είναι, Λάμπρο. Πολύ φοβάμαι, Ρίνιο, τι είναι. Τα δεξιά ζύγια δεν πιάσανε καλά. Καλά είναι, καλά. Σήμερα είναι. Είπα εδώ καμιά κασκαρίκια. Τι κάνεις, Τζούλια, παιδί? Γεια σας. Πολύ χαίρομαι που είσαι εκεί, Τζούλια. Βέβαια, Αλεξάνδρε. Καλά είσαι, παιδί μου? Μια χαρά. Κύριε Ματάκη, είναι αυτό, λέει. Σαν πήγες είναι, σαν πήγες. Τζούλια. Δεκαβάλα είναι αυτή. Βέβαια, βέβαια. Μην ξεχάσεις τα πτυφούς, παρακαλώ. Έννοια σου, έννοια. Τα κάναμε, θάλασσα. Τι θάλασσα? Να, κάποιος της είπε ότι μας είδε στα μάξι που θες. Εγώ της είπα ότι με πέταξες ως το Υπουργείο Στρατιωτικών δίθεν για τα χαρτιά μου. Εν τω μεταξύ αυτός ο κάποιος μας είδε στη λεωφόρο Συγκρού, έρχεσαι και εσύ και λες ότι πηγαίνοντας στη Κηφισιά με πήγε στους αμπελόκηπους, θάλασσα δηλαδή. Και τι έγινε? Έτσι κι αλλιώς αυτή η ιστορία πρέπει να πάρει ένα τέλος. Ας το πάρει μια ώρα αρχίτερα. Πώς έτσι? Θέλω να πω, όλα τα πράγματα θέλουν έναν τρόπο. Τώρα τι τρόπο? Τι θες να πεις? Τώρα δεν καταλαβαίνεις. Τρία χρόνια αραβωνιασμένοι είμαστε. Δεν θα ήθελα να φανεί ότι φεύγω για μια άλλη γυναίκα. Να έρθει κάπως μαλακά το πράγμα. Ακόμα δεν έχεις πει τίποτα? Πώς? Έχω προετοιμάσει το έδαφος. Να, προηγουμένως μάλιστα στη μητέρα της, το είπα σχεδόν έξω από τα δόντια. Όχι βέβαια, αφήνω εσένα να πάρω την ξαδέρφη σου, δεν λέγονται κι αυτά. Έλα, άσε με, να ξέρω εγώ. Ναι, ξέρεις εσύ. Όλα τα ξέρεις εσύ, αλλά... τι αλλά? Αλλά, όσο και να μ' αγαπάει ο πατέρας μου και όσο και να μην μου χαλάει χατήρι, εγώ δεν μπορώ να του πω τίποτα. Πρώτα απ' όλα εσύ δεν έχεις ξεκαθαρίσει. Δεν στέκει δηλαδή. Τι κάνετε, βρε μουδιά, τι κάνετε? Ακόμα έτσι είστε? Άντε καλέ, άντε. Θα μιλήσει ο υπουργός σε λίγο. Ναι, βέβαια. Μα θα το δούμε από το παράθυρο άλλωστε. Ποιο παράθυρο, παιδί μου, ποιο παράθυρο? Κάτω να κατεβείτε. Άντε, παιδιά μου. Άντε, Κώστα, παιδί μου. Άντε, Κώστα, παιδί μου. Άντε. Έλα, πάμε κι εμείς. Δεν κάνει. Τώρα εσύ τι έχεις? Τι έχω? Δεν καταλαβαίνεις. Εδώ μέσα δεν αισθάνομαι πολύ καλά τον εαυτό μου. Κι όλες αυτές οι τελευταίες εξηγήσεις που, ναι, βέβαια, πρέπει να γίνουν μια ώρα αρχίτερα. Όσο να είναι, είναι ενοχλητικές. Εντάξει. Γι' αυτό και ύστερα πάει. Και αφήνουμε να περάσουμε τα μια δεκαριά μέρες και ύστερα δεν έχουμε κανέναν ανάγκη. Στάσου, τρελή, θα μας δουν. Καταλαβαίνεις όμως τώρα. Αυτό είναι που σου λέω. Όλο αυτό είναι που σου λέω. Έλα, σε παρακαλώ, πάμε. Δεν κάνει. Έλα, έλα. Διακρίνουμε διακρίνουμε.
τι, παλουλίγου να φάω. Εμείς δίνουμε ένα όνομα. Και αυτό το όνομα θα πάρει πρίκα και αυτός ο κυλεκτός νέος. Αν δεν αμάρει και 3 μέτρα κάμποτο. Αλλά εκεί που θα πας, αγαπητέ μου, Κωστή, στην Αυστραλία, θα το έχεις κρυφό καμάρι. Έτσι και σε κουνηθεί κανένας παππού Αυστραλός. Η σαγενή θα του πει, τι λες, βρε, ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Θα την κοτσάσεις τη φωτογραφία, θα πεις, να, ο πεθαρός μου, να η πλατεία του, να, το αγαλμά του, να το άλογο του, να και το σπαιδί του, έτσι. Πάμε, μπαμπά. Πάμε, παιδί μου, ναι. Τι έδωσε, ξαδερφέ. Λαμπρό, πρέπει να φύγουμε εμείς, προέκυψε μια δουλειά και πρέπει να φύγουμε. Ξαδερφέ, τι μου τα έχεις καλά. Δεν είπαμε ότι αδερφέ, θα χάσουμε να πιούμε ένα ποτό. Κάποια άλλη φορά, ρε ξαδερφέ, δεν χάθηκε ο κόσμος. Έλα εδώ, κορίτσι μου. Έλα, παιδί μου, έλα, παιδί μου. Μήπως ικανό μου παιδί, εν τη ρήμη του λόγου, είπα κάτι που σε ενόχλησε. Απλώς πρέπει να φύγουμε. Πρέπει να φύγεις. Mm-hmm. Σημαίνει τίποτα. Πρέπει να πάμε στο σπίτι. Ναι. Έχετε δουλειά. Έχουμε δουλειά, Λαμπρό, ναι. Άντε, γεια μου. Να είστε καλά. Εσένα. Λοιπόν, αδείο σας. Γεια σας, παιδί μου. Και συγχαρητήρια για σας, για την πλατεία σας, το άγαλμά σας, το σπαθί σας και πάνω απ' όλα. Την κόρη σας και το γαμπρό σας. Αγαπητό μου κορίτσι, να σου πω κι εγώ κάτι που θα ήθελα, αν μου επιτρέπεις. Βεβαίως, αδελφέ. Μια ευχή για αυτό το καταπληκτικό κορίτσι. Αγαπητό μου κορίτσι, σου εύχομαι να έχεις καλή τύχη κι εσύ. Διότι καλά είναι τα χρήματα, αλλά δεν είναι το παν. Και να έχεις υπόψη ότι ένας καλός σύζυγος είναι ίσως το πολύτιμότερο πράγμα που μπορεί να έχει μια γυναίκα στη ζωή της. Γι' αυτό σου εύχομαι να βρεις ένα καλό παιδί, τίμιο, επιστήμονα αν είναι δυνατόν, αλλά προσπαθώ να είναι ακέραιος χαρακτήρας σαν το δικό μας τον καμπρό. Σου εύχομαι να το επιδιώξει αυτό το πράγμα. Να το επιδιώξω, έννοια. Να πας στο καλό παιδί. Χάρηκα πάρα πάρα πολύ. Γεια σας. Λοιπόν, Λάμπρο, να είσαι γερός, να χαίρεσαι την πλατεία σου και το άγαλμά σου. Να είσαι καλά, ξάδερφε. Με στεναχωρείς, βέβαια. Να ξανάρθω. Σίγουρα. Θα τηλεφωνήσω και θα έρθω, Λάμπρο. Γεια σου, ξαδερφούλα. Γεια σας. Ξαδερφέ, μην εισμονήσει με καλό να μεταλπάσει τους χειρισμούς της σύζυγός. Ευχαρίστω, ξαδερφέ.